Κύριε Χαλκοδαίμων, ο εμπορικός σύλλογος Καλονής, προσπαθώντας στην ουσία να τονώσει την αγορά της Καλονής, βάζει λεωφορείο από Μανταμάδο προς Καλονή για τη Μεγάλη Εβδομάδα. Να μας πείτε ποιος ήταν ο εμπνευστής αυτής της πρωτοβουλίας. Ο εμπνευστής της πρωτοβουλίας ήταν ο ίδιος ο κόσμος. Διότι εδώ και καιρό το έχει σαν αίτημα αυτό να έρθει η γραμμή από Μανταμάδο προς Καλονή, διότι δεν έχει απευθείας ανταπόκριση μέσω κτέλ. Και είπαμε να το δοκιμάσουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, να τονώσουμε και την αγορά βέβαια, να δούμε τι κίνηση θα έχει, ώστε να δούμε αν μπορούμε μέσω του Δήμου να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι που κάνουμε και μόνιμο σε μεταγενέστερο χρόνο. Γνωρίζουμε ποιες θα είναι οι ώρες, πώς κάποιος θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει αυτό το λεωφορείο από και Κοιτάξτε, προς. Θα ξεκινάει από το Μανταμάδο στις 8 η ώρα το πρωί, θα πάρει στη σειρά τα χωριά, στην Κάπη, στην Λιπέτυμνο, στη Στύψη και θα έρχεται στην Καλονή κατά τις 9 η ώρα. Και αντίστοιχα μετά θα φεύγει στις 2 από εδώ και θα πηγαίνει από Αγία Παρασκευή και θα κάνει το δρομολόγιο. Μάλιστα, θα είναι επιπληρωμή, θα υπάρχει κάποιο εισιτήριο? Όχι, όχι, αυτό είναι δωρεάν, δωρεάν, δεν θα υπάρχει εισιτήριο. Είμαστε αισιόδοξοι, γιατί όπου συζητήθηκε και όπου κάνα παράπονα, στο πούμε, οι καταναλωτές, υπήρχε μεγάλη ανταπόκριση με κάποιες επαφές που έχει στα χωριά. Αυτό μένει τώρα να φανεί τη Δευτέρα από το Θεός, που τη Μεγάλη Δευτέρα που θα ξεκινήσει. Είμαστε αισιόδοξοι πάντως σε αυτό το κομμάτι. Και πότε ολοκληρώνεται το δρομολόγιο? Το Μεγάλο Σάββατο σταματάει. Ξεκινάει τη Μεγάλη Δευτέρα και σταματάει το Μεγάλο Σάββατο. Κύριε Χαλκοδαίμο, να μας πείτε και συνολικά ποια είναι η εικόνα που επικρατεί στην αγορά της Καλονής αυτή την περίοδο. Υπάρχει μια κίνηση, αλλά δεν είναι αυτό που αναμένει ο εμπορικός κόσμος αυτή τη στιγμή.